το τεχνικό κομμάτι αποκατάστασης του σπασμένου τμήματος κτλ. Έχει ολοκληρωθεί. Εδώ και περίπου 3 ώρες έχει ξαναρχίσει να λειτουργεί το αντιλιοστάσιο της Αραβισσού, τροφοδοτώντας τον αγωγό με νερό. Αυτόν τον αγωγό που έρχεται από την Αραβισσό μέχρι το αντιλιοστάσιο του Δεδροποτάμου στις παρυφές της πόλης. Θέλουμε ακόμα αρκετή ώρα ώστε να γίνει ο έλεγχος ότι το σημείο της επισκευής λειτουργεί σωστά. Και βέβαια για να φτάσει το νερό αυτό της Αραβισσού που τώρα, όπως είπα πριν, περίπου 3 ώρες ξανάρχισε να κυλάει στον αγωγό, να ρέει στον αγωγό προς την πόλη, να φτάσει στο αντιλιοστάσιο του Δεδροποτάμου και από εκεί να παροχετευτεί στην πόλη. Ποιες περιοχές αυτή την ώρα δεν έχουν νερό? Έχετε εικόνα? Έχει, δεν έχω ακριβή εικόνα αυτή τη στιγμή, δεν είμαι και στο χώρο του ελέγχου των αντιλιοστασίων και δεξαμενών της πόλης. Τηρήθηκε το χρονοδιάγραμμα, όπως το είχαμε πει, ότι την Παρασκευή το μεσημέρι θα αποκατασταθεί το τεχνικό κομμάτι της βλάβης, ίσως και λίγο νωρίτερα, αλλά δεν έχει και καμιά σημασία τώρα, 1-2 ώρες νωρίτερα. Το ευτύχημα είναι ότι έγινε αυτή η επισκευή. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και μετά τον έλεγχο όλα τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά. Με νοσοκομεία μάθαμε ότι η πυροσβεστική επιστρατεύτηκε για να βοηθήσει την κατάσταση, είναι έτσι? Σε κάποια νοσοκομεία υπήρξε μια βοήθεια από την πυροσβεστική, σε κάποια άλλα έγιναν ρυθμίσεις και εφόσον είχαν και τις κατάλληλες δεξαμενές τα νοσοκομεία, καλύφθηκαν όλες τους οι απαιτήσεις. Αυτό βέβαια επηρέασε και αρκετά την κατανομή του νερού μες στην πόλη, δηλαδή για να τροφοδοτηθεί το Διαβαλκανικό ή κάποια άλλα νοσοκομεία, το Ιπποκράτιο κτλ. Στερήθηκαν το λίγο νερό που είχαμε στη διάθεσή μας ή εν πάση περιπτώσει την ποσότητα που είχαμε στη διάθεσή μας, κάποιες άλλες περιοχές που θα μπορούσαν να είχαν τροφοδοτηθεί αν δεν υπήρχαν αυτή η ειδική σημασίας τόποι για να το πάει καταλάβω. Το νερό. Κύριε Χριστιανίδη, πείτε μου λίγο, επειδή υπάρχει μια φημολογία και εμένα μου αρέσει τη φήμη να μην την αναπαραγωγώ, αν δεν έχω τον άνθρωπο για τον οποίο ή με τον οποίο θα μπορούσα να πάρω, τον οποίο να πάρω πληροφορίες. Υπάρχει μία φημολογία ότι έγιναν κάποια λάθη στον τρόπο διαχείρισης αυτού του συμβάντος και αντί να διορθωθεί γρήγορα η βλάβη, αυτή μεγάλωσε. Δεν ξέρω ποιος τις λέει αυτές τις φήμες και εν πάση περιπτώσει αν κάποιος νομίζει ότι υπήρξαν τεχνικά λάθη, ευχαρίστως να τα ακούσουμε και αν υπάρχουν ευθύνες να καταλογιστούν από την κορυφή, από μένα δηλαδή, έως και τον χαμηλότερα εργαζόμενο στην εταιρεία.